Είναι 5η 8 Φεβρουαρίου, κυρίες και κύριοι. Από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί σας με κυλιόμενα δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μαζί και μέχρι τις 10. Το εθνικό μας θέμα δεσπόζει και σήμερα στην επικαιρότητα. Σημαντική του διάσταση είναι η αφύπνιση των Ευρωπαίων εταίρων μας. Επιτέλους, η αλλαγή πλεύσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που από ό,τι φαίνεται υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Σήμερα κυδεύεται ο υποπλήρχος του πολεμικού μας ναυτικού, Παναγιώτης Βλαχάκος. Αύριο ο αρχικυλευτής Έκτορας Γιαλοψός. Στην ατζέντα της ημέρας είναι οι στάσεις εργασίας που ξεκινούν από αυτή την ώρα, από τις 7 και θα διαρκέσουν έως τις 9 το πρωί, από τους εργαζόμενους στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Στάσεις εργασίας θα έχουμε και από τους γιατρούς του ΙΚΑ, του ζωγράφου και στο ΕΓΑΛΕΟ. Σήμερα επίσης συζητείται στη Βουλή η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για την προθεσμία ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών εταιριών δημοσίων έργων που είναι και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε τη Βασιλική Παναγιωτοπούλου. Καλημέρα, Θανάση. Και να δούμε, Βασιλική, τι έχουμε εδώ σήμερα από την πρώτη ενημέρωση. Βεβαίως. Καταρχήν, έχεις την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αισθητικών, όπου θα μιλήσουμε όχι μόνο για περιποίηση προσώπου και σώματος, αφορά ένα θέμα, το θέμα βεβαίως τις γυναίκες κυρίως. Γιατί μόνο τις γυναίκες, μπας περιπτώσει. Και τους άντρες. Αλλά κυρίως, ποιο είναι το ενδιαφέρον, πού πρέπει να πηγαίνουν οι γυναίκες, σε ποια Ινστιτούτα Αισθητικής και σε ποιους πρέπει να εμπιστεύονται το πρόσωπο και το σώμα τους. Γιατί πάρα πολλά έχουν ακουστεί τον φόβοι. Τελευταίο καιρό, βέβαια. Να παίζουν σε χέρια άπειρα. Δηλαδή γυναίκες που δεν είναι αισθητικοί, που είναι απλώς σε να καταθέσουμε λίγα λόγια το κορμί τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το πρόσωπο. Ωραία, αυτή η συζήτηση θα γίνει λίγο μετά στις 8 και 4. 8 και 4. Στις 8.30 θα έχουμε δύο μαθητές μαζί μας εδώ στην πρώτη ενημέρωση. Μαθητές των σχολείων του Ζηρίδη, οι οποίοι μετήχαν σε ένα πρωτότυπο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα μας αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά θα τους ρωτήσουμε βεβαίως και για τα εθνικά μας θέματα, να δούμε πώς οι νέοι άνθρωποι αφουγκράζονται όσα συμβαίνουν και ποιες είναι οι απόψεις τους για το εθνικό μας θέμα. Θα έχουμε επίσης, Βασιλική, λίγο μετά τις 9 συζήτηση για το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος στα φάρμακα. Θα έχουμε τον κύριο Μαυροδόγλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, αλλά και τον κύριο Τσάκα, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Γιατρών του ΙΚΑ, να μας εξηγήσουν για τις αντιδράσεις που έχουν στο νέο καθεστώς. Επίσης, λίγο μετά τις 9.30, ο Γιώργος Δημητρομαουλάκης θα έχει καλεσμένο για τις χρονομισθώσεις τον κύριο Αβραμόπουλο. Και να πούμε ότι θα παρουσιάσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση. Είναι Πέμπτη, είναι μέρα εξόδου για πολλούς. Κουραμπιέδες, η θεατρική παράσταση. Με τον Αντώνη Αντωνίου θα είναι εδώ προσκεκλημένος μας ο ηθοποιός Αντώνης Αντωνίου. Όλα αυτά στη συνέχεια. Βεβαίως, πριν μπούμε όμως στο δελτίο, να πούμε ότι έξω βρέχει καταρακτοδός, υπάρχουν πάρα πολλά νερά στους δρόμους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πραγματικά είναι προσοχή, λίμνες. Λοιπόν, για όλους όσους ξεκινούν πάλι τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάνε στις δουλειές τους. Βασιλική. Και να περάσουμε λοιπόν στις συζητήσεις μας. Μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα έφτασαν στην Αθήνα οι σωροί των δύο εξωματικών του μοιραίου ελικοπτέρου που κατέπεσε στο επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας στην Ίμια. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι κυδεύεται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά ο υποπλήρχος Παναγιώτης Βλαχάκος. Ενώ η κηδεία του αρχικελευτή Έκτορα Γιαλοψού θα γίνει αύριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χωσή Στεφανόπουλος θα απονείμει στους βιάντες του πολεμικού ναυτικού το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής. Στα καταγάλανα νερά του αρχιπελάγους για πάντα τα γεράκια του Αιγαίου. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε ξημερώματα, εκεί κοντά στην Ίμια, όταν μέσα από τα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου ανασύρθηκε η σωρός του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε απεγκλωβιστεί και η σωρός του υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. Αυτός ο ήρωας θα τους λείψει σε έναν πραγματικό πόλεμο, γιατί εδώ δεν ήταν πόλεμος, ήταν ένα πολιτικό φιάσκο. Πάσανε τρεις ήρωες. Τρία παλικάρια που θα μείνει σε όλη μας τη ζωή μέσα στην καρδιά των Ελλήνων. Το ξημέρωμα βρίσκει την κόνα πενθή. Οι σημαίες του λιμανιού κυματίζουν με σύστιες και οι σιρήνες των πλοίων σφυρίζουν πένθυμα. Τα μάτια όλων καρφώνονται στη γαλανόλευκη που σκεπάζει τα δύο φέρετρα. Όπια! Απασφαλίσατε! Μη! Λίγα λεπτά πριν τις 8 το ΣΕ-130 ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της ΚΟ για την Αθήνα. Η τάξη του 85 υποδέχεται τους ηρωές της. Συμμαθητές του υποπλοίαρχου Βλαχάκου από τη Σχολή Δοκίμων και του αρχικελευστή Γιαλοψού από τη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού απαρτίζουν το τιμητικό άγημα. Άγημα! Προσοχή! Επομού!
Παρουσιάστε! Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η σωρή των Ελλήνων αξιωματικών μεταφέρονται στο ναυτικό νοσοκομείο για να διενεργηθεί το πρωί η νεκροψία. Είναι κρίμα να χάνονται τέτοια παλικάρια. Λίγη ώρα αργότερα στο ναυτικό νοσοκομείο φθάνουν και οι συγγενείς του κυβερνήτη Καραθανάση για να αποχαιρετήσουν όλοι μαζί τα γεράκια του Αιγαίου. Τα τρία παλικάρια που χάθηκαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στα παγωμένα νερά του αρχιπελάγους. Ικανοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση έχουν προκαλέσει ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τάσσονται υπέρ των ελληνικών θέσεων στην πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Σαντέρ, προειδοποίησε μάλιστα την Τουρκία ότι το επεισόδιο θα έχει επιπτώσεις και στην υπόθεση της τελωνιακής σύνδεσης. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας κρίσης στο Αιγαίο, αποφάσισε να λύσει τη σιωπή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας Επίτροπος Χρήστος Παπουτσής ενημέρωσε τους συναδέλφους του και η Κομισιόν δέχτηκε να εκδώσει ανακοίνωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης με την Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Κομισιόν έδωσε σήμερα το βράδυ στη δημοσιότητα μια τόσο καλή δήλωση αλληλεγγύης της προς την Ελλάδα και καταδίκης της τουρκικής βίας στην πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση. Στη δήλωσή της αυτή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των δύο χωρών έθεσαν υπό έλεγχο τα επεισόδια αυτά και δεν υπήρξαν σοβαρότερες εξελίξεις. Θεωρεί όμως ότι πρέπει να αποφευθεί στο μέλλον κάθε κίνδυνος επανάληψης παρομοίων επεισοδίων. Στη συνέχεια της δήλωσής της, η Επιτροπή εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέει το κείμενο. Και προειδοποιεί έμεσα την Άγκυρα ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με την Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσκοπούσαν στο να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα αναβαθμισμένο επίπεδο σχέσεων που θα βασίζεται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και του διεθνούς δικαίου, αποκλείοντας οριστικά κάθε προσφυγή στη βία. Μια δήλωση ακριβώς η οποία έμεσα καταδικάζει τη βία την οποία άσκησε η τουρκική κυβέρνηση στα τελευταία γεγονότα στο Αιγαίο. Γιώργος Δαράτος, Βρυξέλλες. Στην ίδια την τουρκική πρωτεύουσα, πάντως, η πρώην πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ δεν σταματά τις προκλητικές δηλώσεις. Να αποδείξουν οι ίδιοι οι Έλληνες ότι οι βραχονησίδες του Αιγαίου είναι ελληνικές, δήλωσε η Τσιλέρ, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε πει δημοσίως ότι μέχρι τώρα η Τουρκία παραδεχόταν στην πράξη την ελληνικότητά τους. Μέχρι στιγμής η Τουρκία, στην οποία γίνεται πλέον λόγος για πιθανές νέες πρόωρες εκλογές, δεν έχει απαντήσει στην αμερικανική πρόταση να πάει το θέμα των βραχονησίδων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η ελληνική κυβέρνηση υποδέχτηκε θετικά την πρόταση του Λευκού Οίκου. Η αντίληψη η οποία εκφράζεται από την ανακοίνωση αυτή του Λευκού Οίκου, αντίληψη η οποία ακριβώς τονίζει ή αναδεικνύει το νομικό χαρακτήρα του θέματος αυτού, είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους, το αντιμετωπίζουμε με θετικό μάτι. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα αποφασιστεί και η αποπομπή του αρχηγού ΓΕΘΑ, Ναύαρχου Λιμπέρη, μετά τη δημοσιοποίηση του διαλόγου που είχε με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη τη νύχτα της Μεγάλης Κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του στρατιωτικού συντάκτη του ΣΚΑΙ Δήμου Βερίκιου, το ΚΙΣΕΑ θα αποφασίσει παράλληλα και την εκχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στον αρχηγό ΓΕΘΑ σε περίοδο κρίσεων. Ένα βήμα πριν την απομάκρυνσή του από τη θέση του αρχηγού ΓΕΘΑ βρίσκεται ο Ναύαρχος Λιμπέρης. Η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην αντικατάστασή του μετά τη δημοσιοποίηση του διαλόγου που είχε ο Ναύαρχος με τον Πρωθυπουργό την κρίσιμη νύχτα στην Ήμια και στον οποίο γινόταν λόγος για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιζόταν η κατάληψη της βραχονησίδας Ακρογιαλιά από τους Τούρκους κομμάντος. Η ενέργεια του κυρίου αρχηγού είναι ενέργεια αντιδιοντολογική, είναι ενέργεια η οποία θίγει το κύρος και το ήθος των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έχει παραιτηθεί. Αυτή την ώρα που συζητούμε, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντικατάσταση του αρχηγού ΓΕΘΑ αναμένεται στην έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης κάλυψε πλήρως τον Ναύαρχο Λιμπέρη, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του επίμαχου διαλόγου έγινε από λάθος της διεύθυνσης ενημέρωσης του Υπουργείου. Λίγο νωρίτερα όμως, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, είπε ότι για τέτοια σοβαρά θέματα όπως αυτό στην Ήμια πρέπει να λαμβάνει γνώση ο ελληνικός λαός. Πάντως το θέμα προκάλεσε αναταράξεις όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες παρεμπόδισε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει για το θέμα που προέκυψε με τον Ναύαρχο Λιμπέρη. Καμία δήλωση. Καμία δήλωση. Καμία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Βαρβιτσιώτης ήθελε να εκφράσει την άποψη ότι οι ενέργειες σαν αυτές του Ναυάρχου Λιμπέρη επιβάλλουν την παραπομπή του στον αυτοδικείο. Σε γραπτή του δήλωση, ο κύριος Σέβερτ επισημαίνει ότι είναι τουλάχιστον αστείο να επιχειρείται για παραπλάνηση της κοινής γνώμης η δημιουργία εντυπώσεων για δίθεν διάσταση απόψεων μεταξύ εμού και του Αντιπροέδρου του κόμματος Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ένταση όμως προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος Καλύμνου ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ήμια με τη συμπαράσταση κάποιας κρατικής υπηρεσίας. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του κ. Γιαννόπουλου, λέγοντας μάλιστα ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Είπα ότι πίσω από τον Δήμαρχο της Καλύμνου κάποια κρατική υπηρεσία υπάρχει. Η ενέργεια του Δημάρχου καλύπτει από κάποια κρατική υπηρεσία. Αυτό είναι. Και λένε η ΕΕ, λέω δεν απαντώ. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ήμια είναι ελληνικό νησί και χωρικά ανήκει στην αρμοδιότητα αστυνόμευσης του διοικητού της Καλύμνου. Και πήγε για να δει τι πήγαν εκεί για την τάξη. Δεν έχει σχέση με τη σημαία το γεγονός. Η Άγκυρα κάνει μια ρηματική διακοίνωση και κάπως βίαιη εναντίον της ελληνικής κυβερνήσεως και λέει εδώ παραβιάσατε κλπ. Το νησί είναι δικό μας. Απαντάει μετά 6-7 μέρες η ελληνική κυβέρνηση και λέει η Ήμια είναι ελληνική. Λοιπόν, κατεβάζουν οι Τούρκοι φρεγάτα αντιτορπιλικό. Στέλνει και η κυβέρνηση φρεγάτα αντιτορπιλικό. Κατεβάζουν και άλλα πλοία και στις 18-19 του Γενάρη έχει γεμίσει θάλασσα από πολεμικά. Στις 25 του Γενάρη μετά 6 μέρες μπαίνει η ελληνική σημαία. Στην ύποπτη αυτή περίοδο όλοι εκπλαγήκαμε. Γιατί μπήκε η ελληνική σημαία εκεί? Δεν είχε μπει ποτέ. Και λέμε τώρα, εγώ υπέθεσα προβοκάτσα. Τους βοήθησαν, το καταλάβατε αυτό. Τους δώσανε πρόστιμα. Το ζήτημα είναι γιατί πάλι... Γιατί την κατέβασαν τη σημαία, πήγε ο Δήμαρχος να την ξαναβάλει. Το θέμα είναι επίσης, ότι... ρωτάω, απάντησέ μου. Επήγε ο κύριος Παλικαράς να την ξαναβάλει. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην κρίση του Αιγαίου και οι ανταπαραθέσεις μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου παρουσία του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς επαναλάβανε από τη Θράκη την πρόταση για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ αντιπροσωπεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναχωρούσε για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να ενημερώσει την Ομογένεια. Χθες το απόγευμα έφτασε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Κύπρου Γλάφκος Κλειρίδης, ο οποίος θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης και να δημιουργηθεί εικόνα ταύτισης απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος καταβλήθηκε στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ με συμμετοχή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Υπήρξε σύμπτωση απόψεων, συμφωνία για το ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος και ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης. Σήμερα είναι μια μέρα που μπορεί κανείς να πει ότι ξεπερνάμε και τους κοπέλους των τελευταίων ημερών και προχωρούμε μπροστά. Κατά τη συνεδρίαση, οι κύριοι Σιμίτης, Αρσένης και Πάγκαλος ενημέρωσαν για την πορεία των εθνικών θεμάτων μετά την τελευταία ελληνοτουρκική κρίση και επανέλαβαν ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν σωστή. Όμως, ορισμένα μέλη του εκτελεστικού γραφείου, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασαν διαφωνίες σχετικά με τους χειρισμούς. Συζητήσαμε γενικά για τα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής και το πώς στηρίζεται η κυβέρνηση και το έργο της. Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση μακροχρονίου προοπτικής. Ανταλλάχθηκαν απόψεις, έγινε ενημέρωση από τους, τόσο από τον κύριο Πρωθυπουργό όσο και από τον Υπουργό των Εξωτερικών και έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση και υπήρχαν ορισμένα συμπεράσματα και ορισμένες προτάσεις. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κύριος Σιμίτης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις διαρροές των συνεδριάσεων του εκτελεστικού γραφείου, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν εικόνα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος. Το κόμμα, μέσα από τις προεκλογικές εξαγγελίες, μέσα από τα προγράμματα που έχει, καθορίζει το γενικό πλαίσιο πολιτικής. Η κυβέρνηση αποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Βάσο Παπαυρέου. Σίγουρα, μα υπάρχουν διαφωνίες, δεν διευκολύνεται το έργο, αλλά νομίζω αυτά θα ξεπεραστούν. Μέσα από ένα ευνηδιαστικό ραντεβού έγινε τελικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνάντηση που κράτησε 25 λεπτά και έγινε σε καλό κλίμα, παρουσία του Αντώνη Λιβάνη και της Δήμητρας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός συμφώνησαν να επικοινωνούν τακτικά. Συνομιλήσαμε για τις εξωτερικές και εσωτερικές εξελίξεις, για τα ελληνοτουρκικά,
για τη γενική κατάσταση της χώρας, την πορεία της οικονομίας, σύντομα αλλά περιεκτικά. Λίγο πριν από τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπαυρίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις επαφές του στον Ταβός και τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Ο Πρωθυπουργός μου έδωσε την εντολή και να ενημερώσω τον κύριο Χόλμπρουκ, όπως και τον ενημέρωσα, ιδιαίτερα με τον κύριο Χόλμπρουκ για το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα, το δίκαιο μας στα θέματα της ελληνικότητας των βραχονισίδων και βεβαίως στην αγανάκτηση του ελληνικού κοινού, την δικαιολογημένη. Στο μεταξύ, ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να συζητήσουν με τους ομογενείς τα εθνικά θέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη υπερδύναμη. Χρειάζεται συνεννόηση, συνεργασία, δουλειά, προβολή των απόψεών μας, των θέσεών μας. Από την Ξάνθη, ο Αντώνης Σαμαράς επετέθη εναντίον των δύο μεγάλων κομμάτων επειδή απέρριψαν την πρόταση που διατύπωσε μέσω του ΣΚΑΙ για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Οι μικρόψυχες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην πρότασή μας για κυβέρνηση εθνικής ενότητας αποκαλύπτει ότι θέλουν να μετατρέψουν τα εθνικά μας θέματα σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στις εφημερίδες. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους είναι και σήμερα το βασικό θέμα όλων των φύλων του πρωινού και του απογευματινού τύπου. Οι περισσότερες εφημερίδες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την αφύπνιση των Ευρωπαίων εταίρων μας, οι οποίοι έλαβαν επιτέλους θέση, αλλά και για την υπέρ μας αλλαγή στάσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ως δεύτερα θέματα, πάντως, καταγράφονται διάφορες αντιπαραθέσεις, διάφορες κόντρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι εφημερίδες, αλλά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ όπως προκύπτει. Όπως λοιπόν αντιπαραθέσεις όπως αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό, του Ναυάρχου Λιμπέρη επίσης με την κυβέρνηση, με μέλη της κυβέρνησης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Μιλτιάδη Εύερτ, ακόμη και αυτή του νέου διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, του Θεόδωρου Καρατζά, με σημαίνοντα κυβερνητικά στελέχη. Να δούμε αναλυτικά και τις κόντρες, αλλά και τα βασικά θέματα των εφημερίδων, με πρώτη την εφημερίδα Αυγή. Η Ευρώπη, όπως αναφέρει στο βασικό της τίτλο η εφημερίδα Αυγή, ξαναθυμάται την Ελλάδα. Κομισιόν αλληλεγγύη στην Αθήνα για τις βραχονισίδες. Η Ήμια είναι ευρωπαϊκό θέμα και όχι ελληνοτουρκική διαφορά, μας λέει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Αυγή. Υπόλοιπα θέματα από την πρώτη σελίδα της Αυγής. Ο Ναύαρχος Λιμπέρης δεν παρετείται παρά την κυβερνητική αποδοκιμασία. Σήμερα συνάντηση Κλειρίδη-Σιμίτη, ο πρόεδρος της Κύπρου. Θα συναντηθεί σήμερα, ήρθε στην Αθήνα και θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και πρωτοβουλία του συνασπισμού για τα ελληνοτουρκικά θέματα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Σκοτώνει ο αέρας του Παρισιού και ακριβώς η εφημερίδα μιλά για την ρύπανση που έχει, το πρόβλημα της ρυπάνησης που έχει εκτός από την Αθήνα και το Παρίσι. Και σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, περίπου 260 με 300 θάνατοι ετησίως αποδίδονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις που οφείλονται στη ρύπανση του περιβάλλοντος του Παρισιού. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Φεδρότητες με Λιμπέρη είναι το κεντρικό της θέμα. Σήμερα κρίνεται η τύχη του αρχηγού Γιεθά. Θυμίζουμε ότι ο Ναύαρχος Λιμπέρης δεν έχει παραιτηθεί και η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως εκδηλώθηκε από το χθεσινό briefing, από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι να τον αποπέμψει. Κοινοτική αλληλεγγύη στην Ελλάδα, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συστάσεις προς την Τουρκία. Θυμίζουμε ότι με χθεσινές ανακοινώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμίζει στην Τουρκία ότι ενδεχομένως να υπάρξουν επιπτώσεις από τη στάση που τήρησε στην κρίση του Αιγαίου για το θέμα της θελωνιακής της σύνδεσης. Φοβούνται οι οικονομικές επιπτώσεις, ένα άλλο θέμα της Καθημερινής, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, λόγω της πολιτικής ρευστότητος. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος», η οποία προτάσει ως βασικό της θέμα την αλλαγή στάσης των Ευρωπαίων εταίρων μας απέναντι στο πρόβλημα με την Τουρκία. Ο Άκης αφύπνισε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ηγέτες. Θυμίζουμε ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος μετήχε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που έγινε προσφάτως στις Βρυξέλλες.
Ο Άκης λοιπόν αφύπνισε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ηγέτες με την Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης του Ζακ Σαντέρ. Να δούμε και τους ενδιαφέροντες υποτίτλους. Ικανοποίηση στην Αθήνα για την στροφή των ΗΠΑ. Ισχύουν οι συμφωνίες του 1932 για τα νησιά του Αιγαίου, λένε οι Ιταλοί. Μπονίνο είναι η Ιταλίδα επίτροπος, η κυρία Μπονίνο. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Βάντεμπρουκ, η Άγκυρα προκάλεσε την κρίση. Ακόμη και ο γνωστός Ολλανδός επίτροπος προχωρεί σε φιλελληνική αυτή τη φορά δήλωση. Επιτροπές της Κομισιόν εξετάζουν το νομικό πλέγμα των Βραχονισίδων. Αν αμφισβητεί η Τουρκία, ας κάνει προσφυγή στη Χάγη. Είναι μια θέση που υιοθέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία εμάς μας διευκολύνει, καθώς έχουμε όλα και τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξουμε και εμπράκτως ότι η Ήμια και όλες οι άλλες Βραχονισίδες είναι ελληνικές. Θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του λόγου. Εξηγήσεις Σιμίτη στον Ανδρέα για εθνικά θέματα και εθνική. Είναι ακριβώς η διένεξη που υπάρχει με τον κύριο Καρατζά, τον νέο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος επί πολλά χρόνια λιδωρούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Απολογία Θεόδωρου Καρατζά στον υπέρτιτλο του θέματος, αναφέρει η εφημερίδα Απολογία Θεόδωρου Καρατζά για το ατόπιμα του 89. Υπότιτλος Ξεκαθάρισμα ρόλων κυβέρνησης εκτελεστικού χθες στην Χαϊλάου Τρικούπη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου. Υποπαραίτηση Λιμπέρης, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Διάσταση, ο Μιλτιάδης Εύερτ φήμωσε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο ΓΕΘΑ. Είναι ακριβώς, το είδατε και στο ρεπορτάζ, αυτή η παρένεση του κύριου Εύερτ προς τον κύριο Βαρβιτσιώτη να μην κάνει δηλώσεις. Και πειρά, ο Μητσοτάκης ξεσπάθωσε στο ΜΕΓΑ, διαφώνησε με την αποχώρηση από τη Βουλή. Άλλα θέματα στο λόγο. Ανακρίνονται τρεις άνδρες και μία γυναίκα για την Κουκαία, για την απαγωγή της καθηγήτριας. Με τη Μέση Ρόν στερνό αντίο και στους άλλους δύο αξιωματικούς. Το ελικόπτερο ανασύρεται. Στα Γιάννα σφάζουν αρνιά και στην Αθήνα συσκέπτονται για τις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων. Και ενημερώνει ήδη ο ΤΕ πελάτες για την πώληση του 6% των μετοχών. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Διαφορετική η οπτική της εφημερίδας για τις θέσεις που διατυπώνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Βρυξέλλες. Υποκριτικό χαρακτηρίζει το ενδιαφέρον η εφημερίδα Ηνωμένων Πολιτείων Βρυξελών για την κρίση στο Αιγαίο. Στρώνουν το χαλί για κλιμάκωση των επεμβάσεων, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Υπότιτλος, τον επιδιαιτητικό τους ρόλο επιχειρούν να κατοχυρώσουν στα υπεριαλιστικά κέντρα, ενώ για στροφή των συμμάχων κάνουν λόγο οι θειασότες της εξάρτησης της χώρας μας. Άλλα θέματα που μπορεί να διαβάσει κανείς στο Ριζοσπάστη. Αποφασιστικό όχι στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΔΑ, τα επισκέφθηκε η κυρία Παπαρίγα. Εμπέζονται ξανά οι κτηνοτρόφοι. Άλλα 10 δισεκατομμύρια πάνω πρίκι για το μετρό. Οι Ασιάτες προσάραξαν στο Φλίσβο. Μιλάει η εφημερίδα για Βιετναμέζους και Φιλιππινέζους εργάτες, οι οποίοι εγκαταλειμμένοι δεν ξέρουν τι να κάνουν και ζουν σε ένα παλιό ρημουλκό στη μαρίνα του Φλίσβου. Και συντάξει στέβε από μηδενική βάση οι αυξήσεις. Περνάμε στην εφημερίδα Αδέσμευτος. Η χώρα σε κόμμα, ποιος κυβερνά, αναρωτιέται η εφημερίδα. Υπότιτλοι δεν μπορούν να παρετήσουν ούτε τον Λιμπέρι ούτε τον Μύρκο. Οι ντριγκαδόρους, προβοκάτορες, ΕΕΠ, δημάρχους κλπ. Αποκαλύπτει ο Γιαννόπουλος. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Αδέσμευτος. Απόφαση της Κομισιόν έκοψαν τις επιδοτήσεις από 400.000 επιχειρήσεις με εισήγηση παπουτσί. Και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπάρχει έξοδος από την κρίση. Είμαι έτοιμος να προσφέρω υπηρεσία. Αξιοποιεί τις χθεσινές δηλώσεις στο ΜΕΓΑ η εφημερίδα Αδέσμευτος του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος διαφοροποιήθηκε σε πολλά σημεία με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Εύετ, και αποκάλυψε και άλλα σημεία για την συμφωνία του κ. Καραμαλή με τον κ. Παπανδρέου περί έναρξης διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας. Περνάμε στην απογευματινή. Αλφα αποκάλυψη χαρακτηρίζει η εφημερίδα το βασικό της θέμα. Το μεγάλο θέατρο, τι έκρυψε ο Σιμίτης για το μοιραίο βράδυ της Τρίτης. Υπότιτλοι, όλα είχαν τελειώσει από τη 1:30 το πρωί. Για το Θεαθήνεο, δήθεν διπλωματικός πυρετός. Άδικα πήγαν τα τρία παλικάρια μας. Προαναγγέλθηκε καρατόμηση του Λιμπέρι. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Μητσοτάκης, δεν είναι ώρα για πολιτική κρίση. Συμβιβασμοί στο εκτελεστικό. Κρύβει παγίδες η πρόταση των ΗΠΑ για την Χάγη. Μας προαναγγέλει η εφημερίδα απογευματινή. Στο πάνω μέρος της, αποκλειστικό το χαρακτηρίζει αυτό το θέμα. Κόντρα κορυφής, ο Πρωθυπουργός απέρριψε πρόταση του Πρόεδρου να συγκληθεί την Παρασκευή το Συμβούλιο Αρχηγών. Και περνάμε στην εφημερίδα Αυριανή. Μεγάλο σκάνδαλο του. Όχι, άλλο είναι το πρώτο της θέμα. Ξύλωσε Σιμίτη όλους τους υπονομευτές.
κυκλοφορεί το βασικό της θέμα η εφημερίδα Αυριανή. Νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, νέες διοικήσεις γρήγορα σε τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ο υπέρτιτλος και υπότιτλος: Ο λαός απαιτεί δυναμική και αποφασιστική στάση του Πρωθυπουργού, γιατί μόνον έτσι μπορεί να πάει μπροστά η χώρα μας και να ξεβρωμήσει ο τόπος, όπως μας λέει η Αυριανή. Στην επικεφαλίδα της, ο Μητσοτάκης αδειάζει τον Εύερτ, νέα ηγετική εμφάνιση του Ψηλού, στήριξη Σιμίτη για τα εθνικά θέματα. Είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα από την Αυριανή. Και περνάμε στην εφημερίδα Έθνος, άνεμος πολέμου στη Ριγίλης. Τιτλοφορεί το βασικό της θέμα η εφημερίδα. Ο Μητσοτάκης στηρίζει Σιμίτη και αδειάζει Εύερτ. Ο Εύερτ φημώνει Βαρβιτσιώτη που απειλεί με παρέτηση, υπέρτιτλοι. Σούτσο Ναύαρχο, φεύγει ο αρχηγός Γεθάλη Μπέρης μετά την τορπίλη που εξαπέλυσε. Το θέμα αυτό υπάρχει αναλυτικά και στην εφημερίδα Έθνος. Ραντεβού στο Νάσιο, 20 λεπτά μαζί Ανδρέα Σιμίτη, συζήτησαν για τα εθνικά θέματα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Και λιώνουν στα θρανία τα Ελληνάκια.